Podcast. Και ξεκινάει η Σοφία. Hello. Hello. Μου αρέσουν πάρα πολλά τα παπούτσια με τα shorts. Δεν μου αρέσει το κολάνι, το ζώνι. Δεν θωρώ το από μέσα, αλλά να σου πω, δεν με πειράζει να σου πω την αλήθεια, because το πουκάμισο είναι cool, because just because δεν ξέρω τι γίνεται εδώ και με το κολάνι, να σου δώσω. Thank you! Πάρα πολύ ωραία βαθμολογία αυτή που σου έδωσε η Σοφία τώρα, Νίκη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Έβγαλε και τα γέλια. Για να το δει καλύτερα. Στέλιο μου. Ναι, καλώς την Νίκη. Γεια. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει κάτι από αυτά που φοράς. Το ακούω. Τέλεια, ξεκινήσαμε. Άκου ποιο είναι το πρόβλημα. Όλα τα πράγματα που φοράς έχουν μια δική τους γυαλάδα. Εάν τα παπούτσια σου ήταν ματ και δεν ήταν γυαλιστερά, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε άλλο ένα χρώμα. Εγώ θα κρατούσα λοιπόν το σόρτς με το μπουκάμισο και μια ζώνη ή λευκή ή ασημένια ίσως. Ή και καμία ζώνη. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να φοράς μια ζώνη, αλλά εντάξει, μια λευκή ζώνη θα μου άρεσε. Και αν κρατήσουμε τη τσάντα, δεν μου αρέσει που συνδυάζεται με το κραγιόν. Ή το κραγιόν ή τη τσάντα. Μου αρέσει όμως το vibe. Ευχαριστώ. Που είναι ίσως και η ατάκα της φετινής σεζόν. Λοιπόν, μπορείς να πας στο πάρτι. Είπαμε τι πρέπει να αλλάξεις. Και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Ένα για σήμερα. Με το ένα πώς θα περάσει ωραία το τώρα. Το vibe θα περάσει ωραία γιατί αισθάνεται πάρα πολύ ωραία με αυτά που φοράει. Πάμε στο Δημήτρη. Άντε και με την Νίκη. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω από πού έρχεσαι, που έμενες. Δηλαδή, έχεις μια υπερβολή στον ντύσιμό σου που αυτό χαρακτηρίζει εσένα. Είναι απαραίτητα κακό? Όχι. Είναι απαραίτητα καλό? Πάλι όχι. Απλά μερικές φορές αυτή την υπερβολή ίσως θα έπρεπε να τη μετριάζεις. Δηλαδή, όταν βάζεις όλα τα στοιχεία τα οποία γυαλίζουν, έχουν γυαλάδες, είτε λέγεται παγέτα, είτε λέγεται κρίσταλο, οτιδήποτε, όλα όμως, ξαφνικά όλο αυτό γίνεται φλίαρο. Εκτός αν μιλάμε για κάποια στολή. Και θα έπρεπε λίγο όλο αυτό να υπάρχει μια αρμονία η οποία δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά έχουμε ούτως ή άλλως, αγαπώ. Ναι, αυτό λέω πραγματικά. Αλλά επειδή υποστηρίζεις με στένο στην εμφάνισή σου και με κάνεις εμένα να τη δω έτσι, θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Δεν είναι ότι είναι το τεράστιο λάθος που έχεις κάνει. Απλά είναι υπερβολή χωρίς να υπάρχει λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Νίκη μου, μια χαρά και σήμερα. 8,1 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.